Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Χρήστο Τσιγουρή, καθώς ο οποίος βρίσκεται στο συνέδριο, Χρήστο, αλλά και με τον Γιάννη Μύτη, ο οποίος βρίσκεται στον Ταύρο, εκεί όπου σε λίγη ώρα περιμένουμε, Γιάννη, την ανακοίνωση του Στέφανου Κασελάκη για τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα. Να ξεκινήσουμε όμως από σένα, Χρήστο. Τόσο καιρό μιλούσαμε στην ουσία, ήταν ένα διαζύγιο το οποίο λίγο πολύ όλοι το περίμεναν. Το θέμα είναι ότι η επόμενη μέρα φέρνει αλλαγές συσχετισμών. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και θα έλεγα ότι μετά τις ανεξαρτητοποίησεις φλερτάρει και με το ΙΤΑΝ. Ή κάνω λάθος? Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες ή και ημέρες, αναλόγως τι θα επιλέξουν ως προς το χρόνο να κάνουν οι βουλευτές που ακόμα παραμένουν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, έχουν υποστηρίξει στεναρά όλο το προηγούμενο διάστημα την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη. Νομίζω ότι σήμερα μπαίνει η σφραγίδα στη διάσπαση που βλέπουμε. Τη βλέπαμε όλο το διάστημα. Πλέον παίρνει και τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Όπως αντιλαμβάνεσαι, για κάποιους είναι νητρωτική ενδεχομένως για τις δύο πλευρές, δεδομένης της τοξικότητας που είχε προηγηθεί σε αυτή τη σύγκρουση διαρκείας που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα. Όμως, επισημαίνει σωστά, το θέμα τώρα είναι και η κοινοβουλευτική συσχετισμή, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε ότι 4 βουλευτές ήδη ανακοίνωσαν ότι δεν έχουν την πρόθεση να παραμείνουν και ανεξαρτητοποιούνται ή θα ανεξαρτητοποιηθούν το επόμενο 1 ή 2 εξετράωρα. Υπάρχουν όμως και άλλοι 7 βουλευτές, κατά πληροφορίες, οι οποίοι μαζί με τους 4 συγκεντρώθηκαν χτες στα γραφεία του Στέφανου Κασελάκη, συζήτησαν μαζί του, τους παρουσίασε τις σκέψεις του, το σχέδιο που έχει για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και όπως καταλαβαίνεις, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας κοινοβουλευτικών εδρών πέφτει, αφήνει βαριά σκιά και πάνω στην Κουμουνδούρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό συζητείται εδώ και στο συνέδριο σήμερα τη δεύτερη μέρα. Λίγο νωρίτερα βρισκόταν στο Βήμα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Υποστήριξε ότι θα πρέπει όσοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται να παραδώσουν τις έδρες. Είναι ένα επιχείρημα άλλωστε που το είχαμε ακούσει και από τον Στέφανο Κασελάκη όλο το προηγούμενο διάστημα για τα στελέχη που έφυγαν με την προηγούμενη διάσπαση και συγκρότησαν τη Νέα Αριστερά. Ο κύριος Αρβανίτης λοιπόν ζήτησε να παραδώσουν τις έδρες και εκεί πλέον στρέφεται η συζήτηση γιατί στην περίπτωση που έχουμε μία απώλεια κοινοβουλευτικής έδρας ακόμα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει σε κοινοβουλευτική δύναμη στην τρίτη θέση. Κατά τα άλλα, να σας πω κλείνοντας από εδώ ότι το συνέδριο συνεχίζεται. Εγκρίθηκαν χτες οι υποψηφιότητες ομόφωνα το κείμενο πολιτικής απόφασης και οι υποψηφιότητες με 2.784 ψήφους υπέρ από τους 3.072 παρόντες. Σήμερα τοποθετούνται οι σύνεδροι, κορυφαία στελέχη, σύνεδροι από όλη την Ελλάδα. Σας λέω ότι υπάρχει μία ανακούφιση έτσι όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά και αγωνία για το τι θα γίνει με τις έδρες. Καθώς οι κύριοι Γαβρίλος, Σαρακιώτης, ενδεχομένως και τη Δευτέρα να παραιτηθούν από τη θεσμική τους θέση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ή ακόμα και η κυρία Τζάκρη που είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι θα δούμε την παρουσία του σήμερα στα γραφεία του Στέφανου Κασελάκη, εκεί που είναι ο κύριος Γιάννης Μύτης και θα μας δώσει το κλίμα και θα έχουμε σαφέστερη εικόνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ένα 48ωρο, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι, Χρήστο Τσιγουρή, πάρα πολύ κρίσιμο για την τοποθέτηση και άλλων στελεχών. Οι βουλευτές αυτή μήνα σταθμίζουν τις αποφάσεις τους. Ακριβώς. Για παράδειγμα, ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης είναι πρώτος βουλευτής επικρατείας. Ή η κυρία Ακρίτα που στήριξε πολύ στεναρά τον κύριο Κασελάκη είναι επίσης βουλευτής επικρατείας. Υπάρχουν αρκετοί βουλευτές που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Για να δούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.